τιμή για μένα, που ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας και επίτιμος αρχηγός του ΓΕΣ, κ. Φράγκος Στραγγούλης, να με επιλέξει για να συντονίσω αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση. Δεν θα αναλάμβανα αυτή την ευθύνη αν ο στρατηγός δεν με έπειθε ότι με επέλεξε γιατί ήθελε ένας νέος άνθρωπος να συντονίσει το γεγονός. Το οποίο είχα την τύχη να παρακολουθήσω στην ιστορική αίθουσα της Παλιάς Βουλής στην Αθήνα. Εκεί η εκδήλωση ήταν εξαιρετική. Όχι τόσο γιατί, όπως έλεγαν οι γνωρίζοντες, ποτέ δεν είχε τόσο κόσμο στην Παλιά Βουλή, όσο για την ποιότητα των ομιλητών και την ποιότητα του ακροατηρίου. Και τέλος, για την ευβαθέων εξομολόγηση του στρατηγού, στην οποία το ακροατήριο ανταποκρίθηκε με αίσθημα συγκίνησης και χαράς. Αρχηγέ, πρώην Υπουργέ, επίτιμε Δημότια Μηντέου, φίλε Φράγκο Φραγκούλη. Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω στο Αμίντο τον πρώην Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Έναν αρδιοτελή λάτρη της περιοχής, έναν συνδημότη μας, τον φίλο μου, τον φίλο σας, Φράγκο Φραγκούλη. Ο Φράγκος επιστρέφει στα εδάφη που μεγάλωσε, ατενίζοντας τη λίμνη Πεμπορίτιδα με την ιδιότητα πλέον του συγγραφέα. Είναι σήμερα μαζί μας για την παρουσίαση του νέου του βιβλίου με τίτλο «Ποια Τουρκιά, ποιοι Τούρκοι» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιβάνι. Το βιογραφικό του Φράγκου πλούσιο, ξεκινώντας από την εισαγωγή του ως πρώτος επιτυχώς στη Σχολή Ευελπίδου και την αποφύτισή του επίσης με πρωτιά. Η επαγγελματική του διαδρομή επιτυχημένη, με μία από τις κορυφαίες στιγμές του, την επιλογή του ως αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού και τη θετία του στη θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Η δε καταξίωσή του στη συνείδηση του κόσμου τεράστια, πράγμα σπάνιο για την εποχή μας. Το τελευταίο διάστημα συνεχίζει να μας εκπλήσει ευχάριστα με τη συγγραφική του δυνότητα. Αγγίζει θέματα ταμπού, ταρακουνώντας πολιτικά και στρατιωτικά κατεστημένα, εξερευνά τα εδάφη των προγόνων μας, προσπαθώντας ίσως να εξηγήσει έμεσα και τον μεγαλοειδιατισμό του εξανατολάς γείτονά μας. Επιχειρεί να γκρεμίσει τα σιδηρού παραπετάσματα παρανόησης ανάμεσα στη Δύση και τους μουσουλμάνους με μοναδικό του εργαλείο αυτό της γεωπολιτικής ερμηνείας. Γόνος Θρακιώτη, ο γιος του Στέρνου, με ταπεινή καταγωγή αλλά με μεγάλα όνειρα, κουβαλώντας μέσα του τα σφακενά γονίδια και παιδικές αναμνήσεις από την περιοχή μας και ειδικότερα από τον Άγιο Παντελήμωνα, καταφέρνει και πάλι να ταράξει τα νερά. Πιστεύω ότι το βιβλίο του Φράγκου, «Ποια Τουρκιά, ποιοι Τούρκοι», αποτελεί ένα κόσμο για τη βιβλιοθήκη της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα, φρονώ δε, και κλείνω με αυτό, ότι θα πρέπει να αποτελέσει ένα υπόδειγμα έρευνας, τα αποτελέσματα του οποίου θα χρησιμοποιηθούν από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικού κατά τη χάραξη της πολιτικής του. Φίλε Φράγκο, είναι τιμή και χαρά που είσαι σήμερα εδώ. Είναι τιμή και χαρά που είσαι επίτιμος δημότης του Δήμου μας, του Δήμου Αμυνταίου. Είναι τιμή και χαρά που η χώρα μας στις κρίσιμες ώρες που περνάει διαθέτει τέτοιο έψυχο δυναμικό. Εύχομαι που είναι δεδομένη η έκδοση του βιβλίου σου, φίλε Φράγκο, και περιμένουμε και αναμένουμε το τρίτο. Να είσαι καλά. Κύριε βουλευτές, κύριε εκπρόσωποι των στρατιωτικών και πολιτικών αρχών, πιστεύω ότι οι ευχαριστίες που θα πω για την παρουσία σας εκφράζουν και τον κύριο Αρχηγό και όλους τους καλεσμένους στο πάνελ. Είναι μεγάλη τιμή για μας που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Στην πρόσκληση που μας έχουν επισυνάψει για τη σημερινή εκδήλωση, γράφει ότι για το βιβλίο και για το συγγραφέα θα μιλήσουν οι κάτωθοι ομιλητές. Άρα λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε και κάποια λόγια για τον συγγραφέα. Τι να πεις όμως για αυτόν τον άνθρωπο σε αυτή την περιοχή. Τα είπε ο κύριος Δήμαρχος, είναι επίτιμος δημότης, τα παιδικά του χρόνια τα γνωρίζετε εσείς, τα καλά του, τις αβολιές του, όλα τις γνωρίζετε εσείς. Πολλοί φίλοι του βρίσκονται σήμερα εδώ. Εγώ θα αναφερθώ σε κάποιες προσωπικές εμπειρίες και βιώματα που είχα με τον κύριο Αρχηγό από τότε που ο καλός ο Θεός έφερε τους δρόμους μας να συναντηθούν.
Δεν είναι νομίζω άγνωστο σε εσάς ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο με τετράγωνη λογική, ευφιέστατο, που έφτασε με την αξία του εκεί που έφτασε. Υπάρχουν όμως και κάποιες στιγμές που έτυχε τα τελευταία χρόνια να ζήσω μαζί του και να τις μνημονεύσω, έχοντας την τύχη να βρεθώ πολύ κοντά του σε πολύ ευτυχισμένες και σε δυσάρεστες στιγμές της ζωής του. Μία ευχάριστη ήταν όταν έγινε αρχηγός στρατού, μία ευχάριστη που θα την έχω στην καρδιά μου και δεν πρόκειται να την ξεχάσω ποτέ, όταν ήμουν από τους δύο πρώτους τρεις ανθρώπους που με πληροφόρησε πριν το ανακοινώσει ο τύπος ότι γίνεται υπουργός. Και ένα άλλο μυστικό για εσάς να το ξέρετε, ότι μόλις έμαθε ότι θα γίνει υπουργός, αντί να καθίσει να σκεφτεί τι θα κάνει, πήγε και παρακολούθησε τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτός είναι ο στρατηγός Φράγκος. Για να μην λέμε μόνο τα καλά του, να λέμε και τα κακά του. Λοιπόν, και όπως επίσης, όταν κάποιοι καλοθελητάδες βγάλανε αυτό το άξιο ανώτατο στρατιωτικό συμβούλιο, το καθαιρέσανε με την αστεία αιτιολογία περί πραξικοπήματος, είχε το θράσος, έτσι θα το πω, να μου πάρει τηλέφωνο και να μου πει: «Γιατί στενοχωριέσαι, θα κατεβείς στην Αθήνα και μετά από την τελετή παραλαβής και παράδοση θα πάμε να πιούμε ένα κρασί». Στις αναμνήσεις και ευλογίες των παιδικών μου χρόνων, θέλω να μου δοθεί η χάρης να μιλήσω για τον συγγραφέα Φραγκούλη Φράγκο, κυρίως το κάναν και οι άλλοι, αλλά πιστεύω ότι ο κ. Φωτιάρης και ίσως ο Νίκος θα πούν πολλά για το βιβλίο, και όχι τόσο για το βιβλίο, το «Ποια Τουρκία, ποιοι Τούρκοι», που άλλωστε γνωρίζει πολύ μεγάλη επιτυχία στην πατρίδα μας, είναι best-seller, είναι πρώτο, αν δεν κάνω λάθος, στις πωλήσεις. Η συγκίνηση με διαποτίζει ολόκληρο. Η συγκίνηση, όπως έλεγε ο Ελίτης, είναι μεν γόησα, αλλά ενίοτε είναι και ρουφιάνα. Δηλαδή υποσκάπτει αυτά που σου θέλει να πεις και σκέπτεσαι. Ελπίζω αυτό να μην παρασύρει σε απρόβλεπτες ατραπούς. Μιλάω σε έναν τόπο που με στήριξε 23 ολόκληρα χρόνια, στην πιο μεγάλη περιπέτεια της ζωής μου. Μιλάω έχοντας πλάι μου φίλους καλούς, αλλά και εκλεκτούς συγγενείς, τα βραδέρφια. Το στρατηγικό Φράγκο τον αγάπησα πολύ, τον αγαπώ πολύ, γιατί έζησε εδώ και δεν το έχει ξεχάσει ποτέ, στα αιματοστολισμένα μέρη μας, και γιατί δεν ξέχασε ποτέ τα βάσανα και τους καημούς που σηκώνουν οι τόποι μας. Παραθέτω μερικά στοιχεία, γιατί ένα βιβλίο κυρίως είναι η προσωπικότητα του συγγραφέα, που νομίζω ότι κατά τη γνώμη μου ότι συμφέρει την προσωπικότητα του στρατηγού. Παιδικά χρόνια ευτυχισμένα. Πατέρας σιδηροδρομικός. Φτάσανε εδώ, μου λέει, με μια μαξοστοιχεία, ταξιδεύοντας μέρες, και μόλις βγήκε ένα παγωμένο ως συνήθως αμύντρο. Φεβρουάριος. Άγιος Φεβρουάριος. Η οικογενειακή αμαξοστοιχεία θα πήγε στην Άκια για άλλα μέρη. Αριστούχος μπήκε, αριστούχος βγήκε από τη σχολή Ευελπίδων. Νωρίς τον σημαδεύει το Κυπριακό. Το γελίο πραξικόπημα της Σκούντας και του Σαμψών. Ο χαμός της μισής Κύπρου. Οι μεγάλες ελληνικές περιπέτειες. Ο σκεπτόμενος Φράγκος ξέρει ότι με το Σύνταγμα δεν παίζεις. Μου είπε λοιπόν σε μια πρόσφατη συνέντευξη που πήρα. Δεν πρέπει να εκτελούν τα διαταγές που παρεκκλίνουν από το Σύνταγμα. Τι πιο ξεκάθαρο να πούσεις από ένα αξιωματικό. Το κρατάμε γιατί είναι χρήσιμο. Ορισμένοι φαντασιόπληκτοι εσχάτως προσπάθησαν να μας πούν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ο Φράγκος επιχείρησε στρατιωτικό πραξικόπημα για να ρίξει την κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Φενάκι. Ο αγαπημένος μου Μάνος Κατράκης σε αυτές τις περιπτώσεις έλεγε το εξής: «Κολοκύθια στο πάτερο». Το πνεύμα του στρατηγού, παρόλο που έχει τη μονομέρεια του οράματος, αστράφτει από θυμό και ίνο όταν χρειάζεται και όπου πρέπει. Από παιδί ταξιδεύοντας, γνώρισε τις τέσσερις άκρες της Ελλάδας και την οδύνη της Ελλάδας. Αυτό που λέω σε φέρεις ο καημός της Ρωμιοσύνης. Ο στρατηγός Φράγκος Φραγκούλης είναι ένας δικός μας άνθρωπος, δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα παιδικά του όνειρα, τα παιχνίδια, τις αβολιές του, τα έκανε εδώ στον τόπο μας, εδώ πέρα. Σε άμεση επαφή με το Σύνοδο μεγάλωσε, με όσα συνεπάγεται συνήθως οδυνηρά και ανίποτα το Σύνορο και με την πέραν των συνόρων ανοιχτωσιά.
Αυτά τα βιώματα τον έδεσαν με τον τόπο μας και προπάντων ο τόπος μας του ενεφίσε το ακριτικό του πνεύμα, το είπε ο Γιώργος. Τον σφράγισε διαπαντός. Όρισε όλα τα επόμενα βήματά του και εξακολουθεί να τα οδηγεί. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Έτσι, ο Φραγκούλης Φράγκος, όπως ήταν επόμενο, έγινε στρατιώτης και αρίστευσε ο στρατιώτης άγρυπνος σε όλη τη μακρά θητεία του στον ελληνικό στρατό. Επειδή ακριβώς ήταν και παραμένει ένας ακρίτας του ελληνισμού. Σε ευχαριστούμε για όσα πολύτιμα με τούτο το βιβλίο μας παρέδωσες και παραδίδεις και στις νέες γενιές, για όσα ερωτήματα και ενστάσεις και προτάσεις πυροδότησες τώρα για να γεννήσουμε μια γόνιμη συζήτηση. Θερμότερα όμως ευχαριστούμε για όσα εξαίρετα περί πάτρης έπραξες και πράτησες. Ο τόπος σου εδώ, όλοι εμείς είμαστε περήφανοι για εκείνο το μικρό παιδί που έτρεχε στο καστικό εδώ στις σιδηροδρομικές γραμμές και εκεί πέρα κοντά στην ακρολιμιά στο Πάτελι. Έτρεξε στρατηγέ μεγάλο δρόμο. Ο Θεός να σε ευλογεί, αγαπημένο μου. Παίρνω το λόγο για να πω για τις αρετές αυτού του βιβλίου. Και εδώ θα διαφωνήσω με τον προλαλήσαντα που είπε ότι αυτό το βιβλίο πρέπει να διδάσκεται στις στρατιωτικές σχολές. Όχι, αυτό το βιβλίο πρέπει να διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, γιατί μας λείπει η ιστορία και έχουμε ένα κενό σε όλη την ζωή μας εξαιτίας της έλλειψης της ιστορικής παιδείας. Γι' αυτό και πολλές φορές βρισκόμαστε σε χώρους που δημιουργούνται αυτές οι παρεξηγήσεις περί συνωστισμών ή μη συνωστισμών. Το λέω αυτό γιατί τυχαίνει να μεταφράζω πολλές φορές κάποια ρωσικά πτυχία που έρχονται στα χέρια μου και βλέπω ότι στην πρώην Σοβιετική Ένωση είχαν 7-8 μαθήματα ιστορία του κομμουνισμού, ιστορία του αθεϊσμού, ιστορία και τι, τα είχαν και η πολιτική μηχανική και όλοι οι άλλοι. Ελληνική ιστορία θα πρέπει κάποτε να διδάσκονται όλοι οι πανεπιστημιακοί. Θεωρώ ότι αυτό θα βοηθήσει όλους μας. Κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά τιμή για μένα να είμαι στον ίδιο. Και θα το πω γιατί είναι τιμή, γιατί είναι πολλά πράγματα που σε δένουν χωρίς να το καταλαβαίνεις. Όταν ήμουν μικρός, δίπλα μας μια οικογένεια που έμενε ήταν χωρίς παιδιά. Ένας εξαιρετικός ήταν ο κ. Βασίλης, κύριε Μέρζο, και θα αναφερθώ σε εσένα τώρα. Αυτός λοιπόν μου έδινε πάντα 2 δραχμές, μία για να πάρω τον ελληνικό βορρά και μία για να κεραστώ. Και δεν το ξεχνάω. Και έτσι διάβαζα τον κύριο Μέρτζο από τότε. Με τον κύριο Λιάννη, ο πατεράτος μας ήταν φίλοι προσωπικοί, το ανακαλύψαμε λίγο αργότερα, αλλά εγώ τον ήξερα και σαν ποδοσφαιριστή και του Ερμπή και αργότερα του Ηρακλή και τον παρακολούθησα στην πορεία του, ξέρετε ποια πορεία. Ο Γιώργος είναι ο πρώτος που πήγε στην Τουρκία και ξαφνικά ψάχνει και βρίσκει τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που χαδέκανε μετά την Κυπριακή τραγωδία. Αγνώμονες τους λένε κάποιοι. Εγώ λέω δεν υπάρχει αγνώμονος. Υπάρχει ήρωας που μένει στην Αθανασία. Και αυτοί οι άνθρωποι περάσαν στην Αθανασία. Και ξαφνικά όταν βρίσκει την άκρη, τότε πλημμυρίζουν τα υπόγεια και χάνεται όλο το φωτογραφικό υλικό κατόπιν εντολής της Σμίθ. Αυτές είναι προσφορές στην πατρίδα από ανθρώπους οι οποίοι τολμάνε να μπουν μέσα στα ρουθούνια του εχθρού. Και την ταξίδευσε τότε. Για όλους τους κυρίους εδώ πέρα που είναι και που έκαναν την παρουσίαση, έχω να πω μόνο καλά λόγια και θα μιλήσω για τον καθηγητή του Φωτιάδη. Εγώ πιστεύω ότι ο καθηγητής του Φωτιάδης με το 14ο έργο που έκανε προσέφερε όχι απλώς την αφετηρία, αλλά μας είπε επιτέλους έλεος. Διαβάστε να δείτε ποιοι είμαστε. Και αν είχαμε τη δυνατότητα να προβάλλουμε τώρα βίντεο, θα βλέπατε μία βάπτιση χριστιανού.
στις σημερινές μέρες. Θα βλέπατε πολλά άλλα πράγματα, αλλά δεν πειράζει, γιατί είναι εύκολο το διαδίκτυο. Άμα χτυπήσετε YouTube Φράγκος Φραγκούλης, βγαίνουν όλες οι ομιλίες που έχουν και τα βίντεο και οτιδήποτε άλλο από την Παλιά Βουλή και την Αλεξανδρούπολη. Γιατί διαλέξαμε την Αλεξανδρούπολη? Ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Εσκιόγλου, εγώ το λέω Εσκιόγλου, γιατί έτσι πρέπει να λέγεται με σωστή προφορά, είναι από τους ανθρώπους ο οποίος αφιλοκερδός προσέφερε στην πατρίδα μας, στον Ελληνικό Στρατό, δύο μεγάλες τεράστιες μελέτες. Η μία μελέτη, κύριοι, είναι αυτή της υποτιθέμενης αντιρρηματικής τάφρου, και σας το λέω υποτιθέμενης αντιρρηματικής τάφρου, διότι όταν κάνεις κάτι πρέπει να βλέπεις και λίγο και πίσω και μπροστά. Δεν θα πω, είναι μεγάλη λέξη να πεις όραμα. Αλλά όταν ξέρεις ότι υπήρχε μία τριαδική θεότητα Εύρος, Τούτζος, Άρδας, σε νόμισμα το οποίο έχει βρεθεί της αρχαιότητος και τον δείχνει και έχει ένα καραβάκι μέσα και είναι πλωτό το ποτάμι, τότε είναι, αν μη τι άλλο, ο δρόμος που οδηγεί και στην ΑΟΣ. Τι κάνανε οι Κύπροι? Φέραν την ΟΕΒ, μια αμερικανο-ισραηλινή εταιρεία, και τρυπάνε και βγάζουν υδρογονάνθρακες. Πώς λοιπόν λύνεται το πρόβλημα της σημερινής μιζέριας? Τολμώντας. Ο Τολμώνικα λοιπόν, αυτό μαθαίνει κανένας όταν υπηρετήσει τις δικές δυνάμεις. Και θέλει και λίγη μούρλα και λίγη τρέλα στο κεφάλι. Και με 10.000 χρόνια ιστορία καταλαβαίνετε ποιοι είμαστε προδότες. Εάν συνεχίσουμε να αφανίσουμε την πατρίδα μας και να δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα μιζέρια, κακομοιριά και τι άλλο θα έλεγα, οχαδερφισμό, και σφάξε με αγάπη μου να γιάσω. Κανένας αγάς, είτε είναι Ευρωπαίος είτε είναι οπουδήποτε αλλού, δεν πρέπει να το επιτρέψουμε να μας φαγιάσει. Αυτά με πολύ αγάπη εδώ στα Μύντο, όπου είχα έναν δάσκαλο γόνο Μακεδονουμάχου, τον Πέτρο Παπαπέτρου, που με έδερνε να είναι καλό άνθρωπος. Έχω φάει σφαλιάρα, σύννεφο, αλλά μαθαίναμε γράμματα. Τον κύριο Νίκο στον Άγιο Παντελεήμονα και έναν άλλον που είχα του Δέδε. Και μας φτιάξανε παιδιά να αγαπήσουμε την πατρίδα και να πέφτουμε εκεί πέρα που πρέπει, με σύνεση. Όλοι οι συμμαθητές μου, άμα τους ρωτήσετε, πρώτα μαθαίναμε την ιστορία της ΕΠΟ, του επόμενου μαθήματος, και μετά φεύγαμε από το σχολείο. Δεν σ' άφηνε ο Παπαπέτρου να φύγεις αλλιώς. Αυτά ήθελα να πω, με πολύ αγάπη, γιατί είναι πολλά που με συνδέουν με το Αμύντιο και την περιοχή, και την εκτίμησή μου και την αγάπη για όλους το πάνελ, οι οποίοι χάσαν ουσιαστικά την σημερινή τους ημέρα για το χατήρι του στρατηγού εν αποστρατεία, το εντός εισαγωγικών πρέσκου, Ματία. Λοιπόν, να είστε καλά, να μας έχει όλους καλά πρόσφυγες.